Ο προωθούμενος κώδικας μετανάστευσης αφορά βεβαίως χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και επιδρά καθοριστικά στη ζωή τους. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό τον επιπλέον λόγο, προϋποθέτει και απαιτεί προσεκτική μελέτη και εκτίμηση, με δεδομένο μάλιστα ότι εισάγεται ένα ογκοδέστατο νομοσχέδιο ως ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να υπάρχουν σε αυτό επισήμανση των επερχόμενων αλλαγών σε σύγκριση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς. Και αυτό βέβαια γιατί σε πολλές φορές σε τέτοιου είδους μεγάλα νομοθετήματα η ουσία των σημαντικών ρυθμίσεων βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό τον επιπλέον λόγο η όλη διαδικασία νομοθέτησης που ακολουθήθηκε από το Υπουργείο είναι επίοικως απαράδεκτη. Και ο χρόνος που το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση μία μόλις εβδομάδα, αλλά πολύ περισσότερο και ο χρόνος κατάθεσης και εισαγωγής της για συζήτηση στην Επιτροπή, κατατέθηκε, δηλαδή μέσα σε μία μόλις μέρα από την κατάθεσή του, καλούμαστε να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε επί ενός τόσο σοβαρού νομοθετήματος, καταλαβαίνετε ότι ούτε σοβαρή μελέτη επιτρέπει να γίνει, ούτε βέβαια μπορούμε επαρκώς σε αυτούς τους χρόνους να εντοπίσουμε και στοιχεία που θα ήθελαν πολύ περισσότερη προσοχή. Είναι γνωστό ότι αυτού του είδους οι απαράδεκτες διαδικασίες δεν είναι πρωτοτυπία, δεν είναι καινούριο, έχουν γίνει πλέον καθεστώς, αλλά δεν είναι δυνατόν επειδή αποφασίζετε προεκλογικά να επισπεύσετε διάφορες διαδικασίες, να συνηθίσουμε αυτού του είδους την κοινοβουλευτική κανονικότητα. Περαιτέρω τώρα, από το σύνολο των ρυθμίσεων του προωθούμενου κώδικα, επιβεβαιώνεται στην ουσία ο αντιλαϊκός και ο άδικος χαρακτήρας σε βάρος των δικαιωμάτων των χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας. Με τις νέες ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η προσαρμογή και εναρμόνιση στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου και όχι βέβαια στις ανάγκες των ίδιων των μεταναστών και των προσφύγων, όπως άλλωστε εκφράζονται και μέσα από την αστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Στον πυρήνα όλης αυτής της πολιτικής, που εφαρμόζεται με τις κατάλληλες προσαρμογές σε όλες βέβαια τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και, της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, βρίσκεται η προσπάθεια ελέγχου των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, το ανοιχοκλείσιμο της κάνουλας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό εκφράζεται με δύο τρόπους. Ουσιαστικά με δύο αλληλοσυμπληρούμενες πλευρές στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Από τη μία με την ένταση της καταστολής στα σύνορα, της απελάσης και τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων σε υπερδομές φυλακές, όπως έγινε και με την πρόσφατη υπογραφή των συμφωνιών για την ενίσχυση της Frontex στον τομέα των λεγόμενων επιστροφών, δηλαδή των απελάσεων, και από την άλλη με τη δημιουργία των λεγόμενων νόμιμων οδών μετανάστευσης, για να εισάγεται βέβαια και το αναγκαίο για το κεφάλαιο εργατικό δυναμικό, όπως προέκυψε και από τις διακρατικές συμφωνίες του σύγχρονου δουλεμπορίου, όπως αυτή με τον Μπαγκλαντές, στην Αίγυπτο, έπονται και άλλες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες σας, που όλοι βέβαια τις στηρίζετε. Χαρακτηριστική σε αυτή την κατεύθυνση είναι η μεγάλη συζήτηση που διεξάγεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη χώρα μας, για τη λεγόμενη έλλειψη εργατικών χεριών. Στη χώρα μας η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής οικονομίας, αλλά και στον κλάδο των κατασκευών και αλλού. Φυσικά, νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει, με δεδομένη την ανεργία που εξακολουθεί να καλπάζει, όσο ατερτύπια και μαγειρέματα και αν κάνετε με τα στοιχεία, η συζήτηση αυτή παραμένει υποκριτική και προκλητική. Γιατί εργατικά χέρια δεν λείπουν γενικά. Η συζήτηση όμως αυτή στην πραγματικότητα αφορά στις επιδιώξεις του κεφαλαίου για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης. Για φτηνό και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα βρίσκεται στη μόνιμη ομοιρία της απόδοσης του νόμιμου καθεστώτος. Αυτή η κατάσταση και η άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών
για τη δραστική μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης στρέφεται συνολικά ενάντια στην εργατική τάξη και το λαό. Έλληνες και ξένοι εργάτες είναι αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα, την ίδια αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση. Και φυσικά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, αλλά τους ενώνουν οι ίδιες αγωνίες και η ανάγκη σύγκρουσης με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι για μας και το νόημα της χθεσινής Παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού. Οι επιδιώξεις αυτές εκφράζονται με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα από τις διατάξεις του νέου κώδικα μετανάστευσης, ιδιαίτερα μέσα από τις ρυθμίσεις για την εποχική εργασία, τη μετάκληση εργαζομένων και τον καθορισμό του λεγόμενου όγκου εισδοχής μεταναστών στα άρθρα 26-27 και στο 61-66. Αυτές δηλαδή ακριβώς οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στις παραπάνω διακρατικές συμφωνίες, αυτές ακριβώς οι ρυθμίσεις που ισχύουν και δημιουργούν τις πανάθλιες συνθήκες εργασίας και διαφύωσης για τους χιλιάδες εργάτες γης, τους εργαζόμενους στον τουρισμό και αλλού. Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση έσπευσε να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα των μεγαλοξενοδόχων για τα δικά τους βέβαια κέρδη και με υπουργική απόφαση επέκτηνε το καθεστώς της εποχικής εργασίας μεταναστών στον κλάδο του τουρισμού. Οι όποιες διακηρύξεις στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στον προωθούμενο κώδικα για δίθεν ίση μεταχείριση και εξασφάλιση δίθεν των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών είναι, για να μην πούμε για γέλια και κλάματα, παραμένει ένα ανέξοδο ευχολόγιο. Αυτός ο πυρήνας εξάλλου της πολιτικής στο μεταναστευτικό προσφυγικό αποτυπώνεται με τον πιο εύγλωτο τρόπο και στο πρώτο άρθρο του κώδικα, όπου εισάγεται στην πραγματικότητα ως αντικείμενο του νομοσχεδίου η πληρέστερη ανταπόκριση της μεταναστευτικής πολιτικής στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και όχι φυσικά τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Ο προωθούμενος νόμος, λοιπόν, είναι βαθιά ταξικός, όπως άλλωστε προκύπτει με πολύ αποκαλυπτικό τρόπο από τις κραυγαλαίες διαφοροποιήσεις για τις άδειες διαμονής που αφορούν τις επενδύσεις, τις διάφορες εταιρικές ανάγκες, την υψηλή ειδίκευση και τα μεγάλα εισοδήματα. Εκεί, βέβαια, είστε πάντα πολύ large σε αυτού του είδους τις διευκολύνσεις. Σε αντίθεση, βέβαια, με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για τις άδειες διαμονής που αφορούν τους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο ταξίδι για ένα ξένο τόπο, ακόμα και αν ζουν και εργάζονται για χρόνια στη χώρα μας. Επιμένουμε να χρησιμοποιούμε και τους δύο όρους, γιατί η διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, τους νόμιμους μετανάστες όπως τους λέτε, διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια με στρεβλά κριτήρια. Με την καταπάτηση στην πραγματικότητα της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, μέσα από το απαράδεκτο κατασκεύασμα των ασφαλών χωρών, την κατάπτυστη στη κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και άλλα. Πέρα από το γεγονός βέβαια ότι οι αιτίες του ξεριζωμού για τους χιλιάδες ανθρώπους είναι οι ίδιες στην ουσία, είναι γέννημα θρέμα και βρίσκονται στο DNA του καπιταλισμού, πάντως η σημερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων τι είναι στην πραγματικότητα να αποδίδει την προσφυγική ιδιότητα τελικά σχεδόν μόνο στα θύματα του υπερελιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Άλλωστε, η σύνδεση των δύο νομικών καθεστώτων πρόσφυγα και μετανάστη προκύπτει και από το παρόν νομοσχέδιο, αφού πολλές διατάξεις αφορούν το καθεστώς της διεθνούς προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, είναι προβληματικές οι διατάξεις του άρθρου 5 για τα σύνορα, χωρίς να εμπεριέχεται πρόβλεψη σύμφωνη με τη συνθήκη της Γενέβης για την προστασία των προσφύγων στα σύνορα. Όπως απαράδεκτη είναι και η πρόβλεψη ότι ο χρόνος παραμονής στη χώρα για την εξέταση της αίτησης ασύλου δεν προσμετράται για την άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους μετά την επταετή παραμονή όπως διαμορφώνεται στο άρθρο 134 του κώδικα. Περαιτέρω, η αυστηροποίηση των ποινών
για τη λεγόμενη διευκόλυνση της παράτυπης μετανάστευσης σε μια σειρά διατάξεις, κυρίως αυτά των άρθρων 24 και 25, ουσιαστικά δεν αφορά την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων των διακινητών, που εξάλλου δεν αντιμετωπίζεται, αν θέλετε, και με τέτοιους τρόπους. Αυτά τα κυκλώματα διαμορφώνονται ακριβώς στο έδαφος της εφαρμοζόμενης πολιτικής και τροφοδοτούνται και ενισχύονται ακόμα περισσότερο από αυτή. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η αυστηροποίηση των ποινών ελοχεύει ο κίνδυνος να στραφεί ενάντια στους ίδιους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την εξαθλίωση και πέφτουν θύματά τους. Δεν είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις που κατατρεγμένοι πρόσφυγες φτάνουν να διώκονται και να καταδικάζονται για χρόνια ή να ταλαιπωρούνται μέχρι να απαλλαγούν στη φυλακή για μεγάλα διαστήματα. Και βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να στραφούν, όπως και αυτό δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται, και ενάντια στους ανθρώπους που δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς τους κατατρεγμένους. Εξάλλου, ακόμα και ο διακηρυγμένος στόχος της προωθούμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης για δήθεν αντιμετώπιση της πολυκατηγοριοποίησης των αδειών δεν υπηρετείται στο ελάχιστο από τον παρόντο κώδικα μετανάστευσης. Οι κατηγορίες των αδειών διαμονής εξακολουθούν να είναι πάρα πολλές, με 1.002 προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, παράβολα και άλλα. Πολύ περισσότερο βέβαια οι διακηρύξεις για τις αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες στο πλαίσιο του λεγόμενου επιτελικού ψηφιακού κράτους, όχι μόνο συσκοτίζουν την πραγματικότητα των τεράστιων κενών και της μεγάλης υποστελέχωσης των διαφόρων υπηρεσιών, αλλά κρύβουν και κινδύνους. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το έσχος της πλασματικής επίδοσης αποφάσεων με την αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να επιβεβαιώνεται η λήψη της απόφασης, παραβιάζοντας ακόμα και στοιχειώδεις δικονομικές αρχές και δικαιώματα και αυτού του ίδιου αστικού δικαίου. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό για τον πραγματικό χαρακτήρα του επιτελικού σας κράτους, που αφήνει πεδία επένδυσης ακόμα και σε πολύ ευαίσθητους τομείς, σε ΜΚΟ, ιδιώτες και διάφορους άλλους, είναι το παράδειγμα της δυνατότητας ανάθεσης της λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων αλλά και των βιομετρικών δεδομένων από έναν ιδιώτη πάροχο, ο οποίος τελικά θα διαμορφώνει μια τεράστια βάση δεδομένων με τα πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων ανθρώπων. Οι ίδιοι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αποκεντρωμένης δίκης έχουν επισημάνει πολλές φορές σε συναντήσεις μας αυτό τον κίνδυνο και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνουμε με ένταση το αίτημα που εδώ και φωνάζουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι για προσλήψεις εδώ και τώρα μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και βέβαια τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που πραγματικά στενάζουν και προσφέρουν με πολύ επάρκεια αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί διαφορετικά θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην ίδια σχεδόν σουρεαλιστική κατάσταση, να επιδίδονται πολλές φορές άδειες διαμονής που η διάρκεια τους έχει λήξει, γιατί ο χρόνος της εξέτασης του αιτήματος καταλήγει να είναι πολύ μεγαλύτερος από τη διάρκεια της άδειας που έχει ζητηθεί. Τέλος, και να κλείσω με αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι προφανώς και σωστά αναγκαστήκατε να αποσύρετε τις απαράδεκτες ρυθμίσεις για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς και τους ασυνόδευτους ανηλίκους, σε σύγκριση με το κείμενο της διαβούλευσης που δικαιολογημένα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων αφού όρθωναν τεράστια εμπόδια στην απόκτηση της άδειας διαμονής. Φυσικά τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν και οφείλουμε να τα υπογραμμίσουμε με έμφαση, γιατί καμία λύση δεν δίνεται για τους χιλιάδες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, ορισμένοι και για χρόνια, χωρίς χαρτιά, έρμεα της πιο άγριας εκμετάλλευσης και κάτω από τον καθημερινό τρόμο της Κούπας και της Αμυγδαλέζας, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν γεννήσει εδώ τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και παραμένουν εδώ. Και βέβαια, παρά τα κροκοδίλια δάκρυα και τα επικοινωνιακά παιχνίδια με αφορμή το κύμα αλληλεγγύης του Σαϊντού Καμαρά, το αίτημα για την προστασία του κάθε Σαϊντού
εξακολουθεί να μένει ανικανοποίητο, αφού δεν δίνεται ούτε με τον παρόντα κώδικα ουσιαστική, οριζόντια λύση για όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν και επί της αρχής καταψηφίζουμε τον κώδικα και θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα από τον άρθρο.